Κύριε Μαρκούλη, το θέμα είναι να ξαναμπεί μπροστά η οικονομική λειτουργία. Αυτό είναι το θέμα. Να συνεχίσουν να παράγουν. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διαχωρίσουμε την παραγωγή από το υποδομή. Τα ψέα λένε ότι αποζημιώνουμε ένα λεπτό. Πρόεδρε, είναι τα ψέα λένε το εξής. Αποζημιώνουμε να μας ορίσετε τη συνάντηση που έχουμε ζητήσει. Λένε το εξής. Και για αυτό το θέμα φυσικά. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Κύριε Υπουργέ, λένε. Για όλη την ενεργειακή ανάπτυξη. Ότι εμείς αποζημιώνουμε τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες από το χαλάζι. Μα πώς είναι δυνατόν το χαλάζι να σπάσει τα σύντρα και την κατασκευή? Όχι. Τον άλλο θα σπάσει. Ή το τζάμι. Ή το τζάμι. Φυσικά. Τώρα δεν πειράζει. Καταλάβατε. Λοιπόν, πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό το πράγμα. Ναι, από την υποδομή δηλαδή. Από την υποδομή. Πώς υποδομή πρέπει να χωριστεί. Εντάξει. Υπουργέ μου, θετικά. Ευχαριστούμε. Θέλω να μας δείτε με τη σοβαρότητα που σας διακρίνει. Εγώ, παιδιά, έχω ένα πρόβλημα. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα όπως πρέπει. Σε μια μέρα. Αλλά υπάρχουν δουλείες, όχι χρημάτων. Δουλείες κανονισμών και αυτό. Γιατί η Ελλάδα πληρώνει εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια πια κόστος. Κύριε Υπουργέ, πρόστιμα. Έχουμε αδικηθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Πολλές φορές έχουμε αδικηθεί. Πρέπει να το δείτε θετικά, διότι και από τη χιονόπτωση. Σας είπα, θα πρέπει μια φορά. Δεν τον άκουσα. Τον άκουσα. Μια φορά ακόμα. Πρέπει να σύγχρονα καλά.